Σας ευχαριστούμε εκ μέρους της Παλαιστινιακής Παροικίας για την παρουσία σας εδώ, για την αλληλεγγύη σας, τη συμπαράστασή σας στον αγώνα που δίνουμε όλοι μαζί. Όλοι παρακολουθήσαμε τη νέα βάρβαρη επίθεση εις βάρος των Παλαιστινίων από το καθεστώς Απαρτχάιντ του Ισραήλ με τα βομβαρδιστικά F-16 και F-35 αμερικανικής κατασκευής και με την ανοχή των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα εξής. Πάνω από 230 μάρτυρες θύματα πολέμου, εκ των οποίων πάνω από 67 μικρά παιδιά, πάνω από 39 γυναίκες, πάνω από 1.770 τραυματίες, εκ των οποίων αρκετοί είναι σε σοβαρή κατάσταση. Και αυτό είναι μετά το πράσινο φως που δόθηκε από τη ΣΥΠΑ. Και τάχαμε το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμενα. Γιατί εμείς οι Παλαιστίνοι δεν έχουμε δικαίωμα στην ελευθερία και στην αξιοπρέπεια. Επίσης στη Γάζα βάρβαρες βασικές υποδομές έχουν καταστραφεί. Δεκάδες υποδομές έχουν βομβαρδιστεί, εκ των οποίων πάνω από 50 χωρίς καμία προειδοποίηση, πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων που κοιμώντουσαν μέσα σε αυτά, με αποτέλεσμα αρκετές οικογένειες να βρουν τον θάνατο κάτω από τα συντρίμια, με αποκορύφωμα το κτίριο μέσα στο οποίο στεγαζόταν τα γραφεία πολλών διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως το Αλτζαζίρα και το Associated Press. Και αυτό με βασικό στόχο να κρύψουν τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει στη Γάζα, γιατί μιλάμε για εγκλήματα πολέμου, κυρίες και κύριοι. Έχουν ξεχάσει όμως ότι ζούμε σε μια εποχή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου τίποτα δεν κρύβεται. Και γι' αυτό ξεσηκώθηκαν οι λαοί, επαναλαμβάνω οι λαοί και δυστυχώς όχι οι κυβερνήσεις, για να εκφράσουν την αμέρεστη αλληλεγγύη, συμπαράσταση και την υποστήριξη στον αγώνα των Παλαιστινίων για τερματισμό αυτής της βάρβαρης επίθεσης και της κατοχής στην Παλαιστίνη. Παντού σε όλο τον κόσμο όμως, Βορείου Αμερικής, Καναδά, μακρινή Αυστραλία και σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στις αραβικές χώρες, και αυτό μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Με τη δική σας συμπαράσταση και αλληλεγγύη μέχρι την έδρυση του Παλαιστινιακού κράτους στα σένατα το 1967 και με την πρωτεύουσα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και θα το πετύχουμε, να είστε σίγουροι. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω το εξής. Μερικοί σίγουρα θα έχουν αναρωτηθεί, καλά και εσείς οι Παλαιστίνοι βομβαρδίσατε με ροκέτες, με πυράβλους το Ισραήλ. Η απάντηση είναι η εξής. Δεν μπορεί κανείς να μείνει σιωπηλός στις πράξεις εθνοκάθαρσης στη Ιερουσαλήμ και για την κλοπή της γης στην Παλαιστίνη και να βλέπει τον άμαχο πληθυσμό να σκοτώνεται, να βομβαρδίζεται στο όνομα του δικαιώματος στο Ισραήλ, στην αυτοάμυνα. Και εμείς, κύριε Αμερικάνοι, έχουμε και εμείς αυτό το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Ο αγώνας όμως συνεχίζεται. Με την νίκη θα συνεχίσουμε. Ζήτω ο Παλαιστίνη, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Διεθνή Επιτροπή για την Ίδρυση Κυρίου Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε. Ζήτω ο Παλαιστίνη. Τα Χαία Παλαιστίνη.